Ο στόχος ποιος θα ήταν για σένα? Στο παιχνίδι? Γενικά. Καταρχάς, χάρηκα γιατί θα κάνω μαθήματα, τα οποία τώρα δεν τα κάνω έξω. Okay. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο καθένας από εδώ έχει έρθει με ένα στόχο. Ο δικός μου σίγουρα είναι να κερδίσω, αν τα καταφέρω. Να σου πω κάτι. Αν δεν είχες... Δηλαδή, χωρίς να σκεφτείς λογικά, χωρίς να σκεφτείς με οικονομικά κριτήρια, με κριτήρια ηλικίας, με ηλικία του πόσο άσχημα είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Το όνειρό σου, το όνειρό σου, το όνειρό σου. Δηλαδή, αυτό που σε πιάνει το στομάχι σου από τη χαρά, ποιο θα ήταν γενικά στη ζωή σου, ναι. Να τραγουδήσω. Ναι. Αλλά να είμαι στο θέατρο. Musical. Να με το ναι. Έχω. Να τα συνδυάσει, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Έχω ασχοληθεί με το musical μέσω του οδείου μου, έχω πάρει κάποια πτυχία. Mm-hmm. Αλλά στην Ελλάδα δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, έχω πάει και σε οντισιόν, αλλά θέλουν ηθοποιούς πιο πολύ. Τα κρεμμύδια εκεί κάτω έχουν χαλάσει. Δηλαδή, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Αυτό το πράγμα, δηλαδή. Αυτό μα ακυρώνει πάρα πολύ, ρε Βασιλική. Όχι, Ρόδοτε. Είναι θέμα. Δηλαδή, είναι σπίτι σα εδώ πέρα. Δεν πρέπει να το φροντίσει εδώ πέρα, όχι. Σπίτι σου είναι. Αυτό το, αφού εφόσον μένει εδώ πέρα αυτό το διάστημα, είναι σπίτι σου. Δεν πρέπει να το φροντίσει. Τότε άφησε τον να έρθουν εδώ πέρα μυρμήγκια, ποντίκια. Επειδή δεν είναι σπίτι σου, αλλά μένεις όμως. Με κοιτάτε, με βρίσκετε παράλογοι. Δηλαδή, όταν πας σε ένα ξενοδοχείο διακοπές, το αφήνεις βρωμάς μέσα στο ξενοδοχείο επειδή δεν είναι δικό σου. Σου μιλάω, φίλε. Άσε με να απευθύνεσαι, ρε, γενικά. Εσύ μου μιλάς. Όχι, βέβαια. Εδώ πέρα, γιατί δεν το προσέχεις αντίστοιχα. Για μόνο που δεν που μένεις περισσότερο καιρό κιόλας. Λοιπόν, αλλάξτε τρόπο σκέψης, πραγματικά σας το λέω. Χωριστήκατε σε τρεις ομάδες, τέλος πάντων, όπου αυτές οι ομάδες έχουν, εδώ πάνω γράφω, αρμοδιότητες φαγητού, προετοιμασία, μαγείρεμα. Αυτό είναι για όλους. Τήρηση ισορροπημένης διατροφής. Κατά κύριο λόγο, θα έχετε μία ελεύθερη μέρα την εβδομάδα, δεδομένου ότι την Κυριακή, ας πούμε, εγώ σκέφτηκα ότι θα σας αφήσω που είστε μετά το live και θα είστε και κουρασμένοι. Και το Σάββατο που δεν είστε εδώ. Ναι, και το Σάββατο που δεν είστε εδώ. Οι υπόλοιπες 5 ημέρες θα ήθελα να είναι βασισμένες σε αυτό εδώ το πρόγραμμα, τουλάχιστον στη γυμναστική και στη διατροφή. Παιδιά, πραγματικά θέλω από εδώ και πέρα, όσο διάστημα έχει μείνει και όσο θα είναι ο καθένας εδώ μέσα, να προσπαθήσετε 100% του εαυτού του. Θεωρώ ότι άφησα πολλά περιθώρια προσαρμογής και χαλαρότητας και δεν μου αρέσουν γενικότερα τα σχόλια του. Δεν έχω τι να κάνω μες στο σπίτι. Βαριέμαι πάρα πολύ. Ασχοληθείτε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Δεν είστε προσδιορισμένοι στο να κλειστείτε στο καβούκι σας και να πάτε σε ένα γραφείο, να κάνετε τη δουλίτσα σας και να φύγετε το μεσημέρι. Ήρθατε γιατί στόχος σας και αγάπη σας είναι η σκηνή. Άρα θα είστε εκτεθειμένοι. Άρα θα είστε μπροστά σε κόσμο. Αργότερα, όχι σε κριτική επιτροπή βέβαια. Και μπορεί αργότερα να κλειδώσει και μια άλλη άμυνα. Που τη θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ θεμητή. Ότι δεν με νοιάζει να αρέσω και σε όλους. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι. Σίγουρα. Και δεν θα έπρεπε. Και εκεί έρχεται αυτό που συζητούσαμε και είχε τοποθετηθεί πολύ σωστά πριν κάποιες εβδομάδες, ότι και το ρεπερτόριό μου θα επιλέξω και το στυλ μου θα επιλέξω εγώ και θα δουλέψω πάνω σε αυτό που πιστεύω εγώ ότι μου ταιριάζει. Οπότε προσδιορίζεσαι και ως προς το κοινό σου και ως προς το χώρο σου και ως προς όλα. Αλλά όλα είναι μέσα στο πακέτο. Το πρόσωπό σου δεν συμμετείχε καθόλου, το βλέμμα σου δεν συμμετείχε. Με ψάρωσες πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Να δεις το κοινό πώς ψαρώνει, άμα θέλει. Εγώ δεν ψαρώνω καθόλου. Ξέρεις να βγεις κάτω και να ψέξεις από κάτω και να περιμένουν να σε πυροβολήσουν. Να σε πυροβολήσουν. Ενώ. Να... Το κοινό δεν σε πυροβολεί, νομίζω. Είναι έτοιμο όμως να σε κατασπαράξει αν δεν του αρέσεις. Άρα πρέπει να μην ψαρώνεις από αυτό. Ο σωματικός στόχος είναι το τζόκινγκ. Ο φραστικός, συναισθηματικός στόχος είναι ο πρώην εραστής σου που σου λες αυτά. Πάμε. Θα το κοιτάς συνέχεια. Δικό σου, έντονα πολύ. Την καρδιά μου πλήγει. Να φύγετε! Φύγετε! Να πεθαίνω! Σαν να σε δω! Μπράβο, κάνε το κίνηση. Πιο γρήγορα τώρα. Πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Να πίνω! Ωραία, μπράβο. Να κλαίω να σβήνω! Ωραίο. Ας γίνω. Να χαλέσατε. Και μετά μου λες ότι είναι σκύλος.
Εντάξει, ρε φίλε. Ε, ο σκύλος όμως, μαλάκα, η Πάολα δεν σε αρέσει, δηλαδή. Κάνει ωραίο πράγμα, έχουμε δουλέψει μαζί. Έλα ρε, μαλάκα, και εσύ. Αλήθεια τώρα ή ψέματα το λέγεις τότε. Ε, έχουμε δουλέψει σκυλάδικο όταν πρώτο ήρθα, Αθήνα. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα τα κομμάτια σας που τα έχετε επιλέξει εσείς για αυτή την εβδομάδα. Να τα πούμε λιγάκι. Αν έξερτε να ανάθεσαι, θα φόμουν καλύτερα. Δεν πειράζει. Δαλιδά, Big Spender, από Σιρλή Μπάση. Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι σου και είναι πολύ διαφορετικό από αυτά που συνήθως λες. Οπότε περιμένω να δω τη μεταμόρφωση, την ολική μεταμόρφωση επάνω στη σκηνή. Φράου. Φράουντα. Η Έλενα, my love, από Kovacs. Γιατί το επέλεξες? Είναι λίγο dark αυτό, και αυτό το κομμάτι, αλλά μου αρέσει το ύφος του. Άρα σε αντιπροσωπεύει. Και χτες μου έλεγες ότι θέλεις και να ντυθείς ανάλογα, δηλαδή θέλεις να βγεις λίγο πιο αφαιρετική στη σκηνή. Ναι. Μου αρέσει. Φέη, τι έχει σκεφτεί να τραγουδήσει αυτή την εβδομάδα? Από έχει συνθέσει η ίδια η Τζο, το τίτλο του. Έπρεπε. Έπρεπε. Ωραία. Αφού έπρεπε να γίνει τότε. Ηρόδοτε. Εγώ θα πω το ερωτικό. Την πυρόγα. Ωραιότατα. Λοιπόν, στη Λιανέ, είσαι προτινόμενο αυτή την εβδομάδα. Τι έχει σκεφτεί να τραγουδήσει? Μόνο μια φορά. Του Μακεδόνα, γιατί το έχει γράψει ο Κραουνάκης. Πολύ ωραία. Χριστινάκη, πού θα πει, έχεις επιλέξει πάλι θα κλάψω από Μαρινέλα. Ναι. Για πες μου, εχθές μου έλεγες ότι λίγο το φοβάσαι, μήπως όντως κλάψεις. Ναι, αλλά και... η αλήθεια είναι εντάξει, όχι στο συγκεκριμένο, δεν κλαίω τόσο. Σε άλλα δύο κλαίω και ναι. Γι' αυτό δεν είμαι έτοιμη για να τα πω, okay. Γιατί δεν μπορώ να βγάλω το ανάλογο συνέστημα. Σου θυμίζει κάτι? Πάρα πολλά. Όπως και την Έλενα, και σε ένα αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο. Λοιπόν, καταφέρω και σε βρίσκω στη γνωστή αγαπημένη σου θέση. Τι θα μας τραγουδήσεις σαν προτινόμενος αυτή την εβδομάδα, ξανά? Ναι, θα πω τη ζωή του Δημήτρη Μπάση. Ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ καταρχήν. Πολύ ωραία. Και δεύτερον, πιστεύω θα δείξω και κάτι πιο, κάποια πιο λαϊκά στοιχεία τα οποία δεν έχω δείξει ως τώρα. Ναι, αλήθεια, θα ευνηδιάσουμε τον κόσμο και την επιτροπή. Κινούμενοι σε λίγο πιο λαϊκές αποχρώσεις. Και θα κάνουμε και την αίσθηση που πρέπει. Μπράβο, Δημήτρο. Έλα, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, δάσκαλε. Η ζωή ξεκινά δυνατά και πατά αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τη φωτός, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για κατάλαβες, άνοιγε, μην μείνει, μην κλείσεις και το κλείσεις, θα ακουστούν οι μικρούτσικα και δεν πρέπει. Και η Μιράντα, που έχεις επιλέξει Βάλερη, από Amy Winehouse. Και, απλά σου αρέσει το κομμάτι? Μ' αρέσει, είναι γρήγορο. Ναι, και πάλι δείχνεις λίγο ικανότητες, πιστεύω. Έχει, δεν γιατί έχει και ανάσες, έχει και... Και αυτό είναι ρόλος, και το κομμάτι της Μιράντας είναι ρόλος. Δεν το θυμάμαι. ναι, γιατί έχει και αυτό μια ιστορία από πίσω του. Okay. Μου αρέσει εμένα πολύ. Και εμένα μου αρέσει. Είναι πιο... Είναι και χορευτικό. Θα χορευές? Ναι. Δηλαδή, αν ο Νίκος σου βάλει μια χορογραφία... Θα την κάνω. Α, θα τον αρπάξω από τα μαλλιά. Όχι. Χριστιανά, έρχεται το πρώτο διαγωνιστικό σου live. Ναι. Το επόμενο Σάββατο. Τι έχεις σκεφτεί να τραγουδήσεις? Σκέφτομαι να πω το Σαντελίρ. Το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω τώρα να το πω τέλεια.
Ωραία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ιλιάνα μου, μετά από ένα ιδιότροπο πρώτο διαγωνιστικό live για σένα, είμαστε στην φάση που θα πάω στο επόμενο. Με ποιο κομμάτι? Με το ξαφνικό έρωτα της Βιτάλη. Ωραιότατα. Πώς και έτσι? Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι ιδιαίτερο. Ναι, είναι φοβερού συνθέτη κιόλας και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Και πολύ δύσκολο. Και πολύ δύσκολο. Επίσης, οπότε πάμε να αναδείξουμε όλες τις πτυχές της φωνής. Ακριβώς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν σε πνίγει και δεν μπορείς να το διαχειριστείς, μη το λες. Αν... Ρε παιδί μου, ναι, δεν ξέρω. Ναι, μα τι να σου πω. Μια και θα με πειρά, άμα φύγεις εσύ θα έρθει κάποια άλλη ή κάποιος άλλος. Και τι να λέει. Αλλά το θέμα είναι ότι κάνεις κάθε μέρα κακό, δηλαδή έχεις γίνει γραφική κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Η βούλα της πράλες. Εγώ στεναχωρήθηκα που τσακωνόσασταν, γιατί και εγώ με τον αδερφό μου έτσι γίνεται. Αλλά όχι εδώ. Ναι, ακριβώς όπως το λες. Όχι εδώ. Συμφωνώ. Και ξέρεις τι άλλο με τσατίζει? Με τσατίζει που εγώ είχα μια διαφωνία π.χ. με τη Βασιλική και με είχε ψηφίσει και γι' αυτό τον λόγο και δύο εβδομάδες προσπάθουσα να το λύσω και... Δεν ξέρω αν είχε επηρεαστεί κιόλας και η άλλη ομάδα των καθηγητών. Και το πλήρωναν, δηλαδή με ψήφιζαν γι' αυτό το λόγο, για την αντίδρασή μου. Και εσύ που αντιδράς συνέχεια, 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 δεν γίνεται κάτι. Η αντίδρασή σου αυτή ήταν λάθος τις προάλλες. Ήτανε. Ναι. Και στη χαρίσανε μία. Πολλές φορές την έχουν χαρίσει. Κόφτω επιτέλους και σε το άστο να περάσει έτσι, να μην... Γιατί τώρα για τα καινούργια κόρτια που ήρθανε θα αρχίζουν και φρικάρουν. Άστο να παναγηθεί να περάσει ό,τι είναι να περάσει. Δεν μπορώ να σε βλέπω. Μα μου έρχεται να σε βρίσω. Το πρωί ήθελα να φύγω από μπροστά σου. Μου σπάτε τα νεύρα. Δεν μπορώ συνέχεια αυτή τη βαβούρα. Ναι, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Θα αυτές οι αλλαγές. Οι πολλοί, επειδή ήρθαμε αλλιώς εμείς οι καινούργοι, ήρθανε και τα βάζανε έτσι, ας πούμε, αυστηρά. Εμένα, ας πούμε, αυτό που εμείς, γιατί εμείς είμαστε από την αρχή εδώ. Και όλο αυτό, ξέρεις, οι αλλαγές μου κάθονται κάπως. Λοιπόν, Μάκη, άλλο ένα live. Άλλο ένα live. Για πες μου, ήταν πολύ ωραία την προηγούμενη εβδομάδα, αν και ελάχιστα αλλεργικοφαρμακικό, όπως λέγαμε. Καλά, αυτό δεν το κατάλαβα και πάρα πολύ. Πολύ δεν το κατάλαβαν. Λοιπόν, τι έχεις σκεφτεί για την επόμενη εβδομάδα να τραγουδήσεις και γιατί? Θα πω Χιώτη. Σε μια άλλη εκτέλεση, βέβαια, άλλη διασκευή. Έχει πει ο Χατζηγιάννης στον Κολλά στο δίσκο. Το δεν θέλει πιο να ξαναρθείς. Μάλιστα. Ωραία. Κάνω και ένα σόλο σαξοφόνο. Έτσι, ό,τι έχει κανείς, καλό είναι. Εννοείται, το συζητώ. Αυτό. Μπράβο. Ήθελα έτσι. Το κομμάτι είναι σάμπα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή ο ρυθμός. Ήθελα κάτι άλλο και σε ρυθμό και πιο αναβαστικό και έκταση. Και ήθελα δύο πραγματάκια παραπάνω και Χιώτης. Άρα, και παλιό κομμάτι. Αυτό σιγά σιγά και θα μας δείξεις και επιτέλους αφού ακριβώς προσδιορίζεσαι. Σε τι ακριβώς προσδιορίζεσαι μουσικά. Κάνουμε έτσι, ρισκάρουμε κι εμείς λίγο, δεν είναι ακριβώς. Όλοι μας. Αυτό. Μπράβο, ωραία. Έτσι, να λέμε ωραία τραγουδάκια και καλή να περνάμε καλά. Μπα, όχι ρε, ξέρω εγώ τι μου ρίχνει κέρατο. Θα τον είχα σαπατιάσει το ξύλο πρώτα και θα τον έδινε δρόμο. Τι είμαι κανένας μαλακάς. Να ξέρω ότι με κερατώνει και τον κρατάω, γιατί. Γιατί ήταν ένας αχαήρευσος. Ναι, θα σε κλείνει. Καταρχάς, μόνο και μόνο που ξέρω ότι δεν με γουστάρει πια. Εμένα μου αρέσει όταν οι άνθρωποι βρίσκουν ενδιαφέρον σε κάποιον άλλον άνθρωπο και όχι πια σε μένα.
γενικά να το λένε. Π.χ. να το λένε ευθέως. Ξέρεις κάτι, μου συνέβη αυτό. Ναι, αλλά μα εσύ είσαι ερωτευμένος, θα σε πληγώσει αυτό. Δεν είναι αυτή η λύση για μένα. Ναι, δεν ξέρω. Έτσι η μου... λύση είναι το, να μην το λένε ευθέως, να λένε ότι θέλω να χωρίσουμε. Ναι, και τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Άλλο τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Κι άλλο να του το πεις κατά μου τον και δηλαδή από τη μια μέρα στην άλλη θέλω εγώ να χωρίσουμε επειδή δεν θέλω κάποιον άλλον, έτσι μου την επίδωσε. Ναι, γιατί σε βαρέθηκα ρε φίλε. Σε βαρέθηκα. Εγώ έχω χωρίσει επειδή βαρέθηκα. Εντάξει. Και μην είχα βρει άλλον. Κι εγώ έχω χωρίσει επειδή βαρέθηκα, αλλά επίσης μπορεί να με ενδιέφερε να βρω άλλον. Όχι εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά πολύ. Δηλαδή σου έχει φύγει εντελώς, πώς να σου το πω, σε ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Ενδιαφέρουν άλλα πράγματα, όχι απαραίτητα εγκομενικό. Ναι. Τις περισσότερες φορές εγώ δεν χωρίζω για εγκομενικό λόγο. Όχι βέβαια. Ποτέ δεν χωρίζω. Σχεδόν ποτέ δεν χωρίζω βασικά για εγκομενικό λόγο. Σπανίως χωρίζεις για τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να σου συμβαίνει συχνά κάτι τέτοιο, να είσαι με κάποιον και να θες κάποιον άλλον. Αυτό είναι εντάξει, δεν συμβαίνει κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Συνήθως χωρίζουν τα ζευγάρια επειδή έχουν βαρεθεί αυτή την καθημερινότητά τους που ναι, τελικά... Απλά εμένα ας πούμε σε αυτή δεν μου αρέσει η κοροϊδία. Καθόλου δηλαδή. Δηλαδή τι εννοώ, ότι αν ήμουν παντρεμένη εννοώ, και ο άντρας μου ήθελε να χωρίσουμε γιατί έχει βρυγκόμενα, γιατί έχει βαρεθεί ή εγώ το ίδιο. Ναι. Θα ήθελα να μου πει θέλω να χωρίσουμε. Θέλω να χωρίσουμε γιατί έχω βρυγκόμενα. Θέλω να χωρίσουμε. Δεν με νοιάζει ο λόγος. Μου αρκεί το ότι θέλει να χωρίσουμε. Δεν με νοιάζει τώρα αν έχει βρυγκόμενα. Ναι, μπορεί να θέλει ένα μικρό διάστημα για να σου το πει αυτό ο άλλος. Το μικρό διάστημα πόσο το προσδιορίζεις εσύ. 2-3 εβδομάδες, 1-2-3 εβδομάδες, ένα μήνα το πολύ. Τόσο. 1-2 χρόνια, 3 χρόνια. Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι κοροϊδία φουλ. Δεν γιατί, μπορεί να μην υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει, δυστυχώς. Γιατί μόνο δεν στα θέματα υγείας. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει λύση και το τελευταίο καιρό. Είναι και θέμα, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε. Κάποια θέματα που θα μπορούσα να τα λύσω, ας πούμε, είναι να βάλω κάτω 5-6 ανθρώπους, βασικά λιγότερους, και να τους δέσω σε μια καρέκλα, μην μπορούν να φύγουν στο δωμάτιο, και ένα προβολέα και να τους πω το και το. Πες τη δική σου μεριά, πες τη δικιά σου. Ναι. Δεν γίνεται τώρα. Mm-hmm. Το ένα άτομο που είχα, γιατί και είχα πολλές ερωτήσεις, το Δεκέμβρη. Ναι. 27 Δεκεμβρίου. Ναι. Okay. Ποιο άτομο? Πατέρα μου. Έχεις χάσει τον πατέρα σου. Ναι. 27 Δεκεμβρίου. Τραγούδησα 25, τραγούδησα 25 τα Χριστούγεννα και αυτό. Πρώτη. 29 κηδεία και πρώτη τραγουδά. Στην ουσία 29 το βράδυ τραγουδάω. Πήγες να τραγουδήσεις. Εννοείται. Δεν γινόταν αλλιώς. Ναι, συμφωνώ. Και... είναι ζόρικο. Και είναι από... ας πούμε αυτό που λέγαμε πριν για το και καλά επαγγελματίας. Εγώ πιστεύω δεν είναι κακό να το λες. Εκτός και ούτε μου αρέσει τόσο να... Απ' τη μία είμαι άνθρωπος που μπορεί να κοιτάξω το συμφέρον μου, γιατί πρέπει όλοι να το κοιτάμε, δεν πρέπει να είμαστε κυλήθοι. Απ' την άλλη όμως, άμα αυτό νιώθεις, ρε φίλε, άμα νιώσεις επαγγελματίας, πες το. Το γεγονός ότι θες να μάθεις και άλλα πράγματα ή μπορεί να θες να μάθεις κάτι άλλο για τον εαυτό σου, δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι επαγγελματίας δεν μπορείς να είσαι ένα παιχνίδι. Δεν μπορεί να εξελιχθείς φυσικά. Αυτό δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η Ηλιάνα δεν έκανε και κακό που είπε είμαι επαγγελματίας. Αυτό τραγουδέτησα χρόνια το κορίτσι. Το ανέφερα. Τραγουδέτησα χρόνια, είναι η δουλειά της, πληρώνεται, είναι επαγγελματίας. Το γεγονός ότι μπορεί να θέλει. Μπορεί να θέλει να γίνει pop ξαφνικά. Γιατί να μην έρθει εδώ να μάθει. Αυτό δηλαδή είναι χαζό να την κρίνω από μια λέξη τέτοια που ήταν αλήθεια. Η νικήτρια στο τέλος θα έχει και κάποια δώρα βέβαια. Και η χαμένη θα πέφτει στην πισίνα. Ωραία. Με τα ρούχα. Δεν έχω όρεξη να τραγουδήσω καταρχάς. Που αυτό με πληγώνει περισσότερο. Δεν έχω όρεξη να τραγουδήσω. Να τραγουδήσω. Ξέρεις ότι νιώθω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να τραγουδήσω. Αυτό που μου δίνει ζωή δεν έχω όρεξη να το κάνω. Τι άλλο να πω, με έχετε σκλαβώσει. Δεν ξέρω πώς θα φύγω εδώ πέρα για να τα μαζέψω και μισές κάμερες, τις αγαπημένες μου κάμερες. Θα τις πάρω μαζί μου σπίτι. Έτσι, αχ, τα είναι.
Καλημέρα να σου πει ο άλλος, με γλυκό τρόπο και ωραίο και αισιόδοξο, σου δίνει δύναμη. Ξεκινήστε λίγο προσπάθημα στα χέρια σας εδώ. Μετά ανάμεσα σε κάθε τετράλεπτο κάνουμε ένα λεπτό διάλειμμα και περνάμε στο επόμενο τετράλεπτο. Και μπροστά. Αντίστροφα. Ωραία. Πάμε εδώ εξωστροφές. Να τα μάτια μου. Αλλά σταματάνε. Να λύγεις μέσα. Εδώ, δυναμώνουνε. Δυναμώνουν οι αρθρώσεις οι τένοντες στις σύνδεσμοι όλους. Α, το αριστερό δεν κάνεις. Εδώ, στο ένα πόδι, μία στο άλλο. Κράκ. Κράκ. Μισό αυτό, το τραγούδι. Τέσσερα ακόμη, τρία, δύο, ένα, στοπ. Βέβαια, μετά το βλέπω στο πλάι και δεν βλέπω τι κάνω. Δεν το πολύ κάνω καθόλου σωστά. Χριστίνα, πας πίσω το πόδι σου. Όχι μπροστά βήμα. Καταρχήν πας πίσω. Α, ναι. Ναι. Όχι, γιατί τι. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί αφού το ίδιο πονάει. Προσπάθησέ το. Τι εννοείς το ίδιο πονάει. Τι κάνω μπροστά. Τι κάνω πίσω. Το ίδιο πονάει το πόδι. Ναι, αλλά ας είναι πίσω να το μπροστά, άλλο το πίσω. Πάμε. Άρα, αυτή είναι πίσω. Πες βήθος. Ακόμα χειρότερο. Πίσω τα εντωμένα ή... Λυγίζεις, ορθή γωνία και το πίσω πόδι. Εδώ, ορθή γωνία και ορθή γωνία. Ο κορμός, η ώμη, ακριβώς πάνω από τη λεκάνη. Ναι, άλλο μετάκι, εδώ. Πάρα πολύ καλή είστε. Είστε νομίζω είναι μόνο, θα κάνω ανάποδα. Τα χέρια, τα χέρια. Είναι λίγο πιο πίσω, άσχημα τα χέρια. Τα πλαπή είναι λίγο πιο πίσω, να μην κολλάτε. Stop. Πάμε. Εντάξει, όλοι έχουμε αγαπημένα και μισητά πράγματα στη γυμναστική. Βασικά δεν ξέρω αν μισώ περισσότερο τα μουσά της πισανίδας. Αν μισείς περισσότερο τα ένα στα δύο. Και ποιο το δύο, μισώ περισσότερο το ξέρω. Πού σας, ναι, πάμε. Μου φοβίζει το παπούτσι. Κόψα λίγο εδώ την... Έπισε. Έτσι, Στοπ, ξεκουραστείτε. Άκουσα. Απ' την άλλη πλευρά. Η γυμναστική πάντα είναι τέλεια, δεν μπορώ να πω. Κι εγώ αυτό μπορώ να το πω. Εμένα μου αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει γενικότερα η γυμναστική, αλλά μπορώ να πω ότι ναι, μου κάνει καλό νομίζω. Ευχαριστώ, ε. Εμένα με τη Βασιλική μου αρέσει πιο πολύ. Αυτό λέω, μόνη μου εννοώ και λίγο πίσω το πόδι. Εγώ μόνο με τη Βασιλική έκανα, οπότε δεν μπορώ να φέρω άλλο. Α, εντάξει. Πρέπει να νιώθουμε τράβηγμα. Αν δεν νιώθεις, τράβηξε το λίγο πίσω. Για να τα χαμόγελα. Ε, πολύ ωραία. Τέλεια εικόνα, την παίρνω μαζί μου. Πάρτε και εσείς τη δική μου εικόνα μαζί σας. Θα με βλέπετε στο ψυγείο, όποτε θέλετε.
νικήτρια στο τέλος θα έχει και κάποια δώρα, βέβαια. Και η χαμένη θα πέφτει στην πισίνα. Ωραία. Με τα ρούχα. Δεν έχω όρεξη να τραγουδήσω, καταρχάς. Που αυτό με πληγώνει περισσότερο. Δεν έχω όρεξη να τραγουδήσω. Να τραγουδήσω. Ξέρεις ότι νιώθω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να τραγουδήσω. Αυτό που μου δίνει ζωή, δεν έχω όρεξη να το κάνω. Τι άλλο να πω, με έχετε σκλαβώσει. Δεν ξέρω πώς θα φύγω εδώ πέρα για να τα μαζέψω και μισές κάμερες, τις αγαπημένες μου κάμερες. Θα τις πάρω μαζί μου σπίτι. Έτσι, αυτά είναι. Καλημέρα, Φέη μου. Καλημέρα. Τι κάνεις? Θα απολαύσεις μια θεραπεία στην κρυοσάουνα. Θα σε ξεκουράσει, θα σε τονώσει. Θα αυξήσει την καύση θερμίδων, την καύση λίπους. Όπου ήδη έχεις δει αποτέλεσμα από ό,τι μου έχεις πει, έτσι. Και με το κολαγόνο και με την κρυοσάουνα σε συνδυασμό όλα αυτά. Κάνε μικρές κινήσεις στα χέρια σου. Αν νιώσεις ότι παγώνουν, τα βγάζεις έξω. Πανέτοιμη. Πώς νιώθεις? Πάρα πολύ ωραία. Η μέση σου? Ναι, νιώθω πολύ καλύτερα κάθε φορά που το έχουμε δοκιμάσει. Με κάνει και νιώθω πολύ. Έχεις κάνει αρκετές θεραπείες τώρα, οπότε ναι. Θα αρχίσεις, έχεις δει βελτίωση στην επιδερμίδα σου? Ναι, σε όλα έχω δει. Σε όλη την επιδερμίδα μου και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Okay. Και στο σώμα σου νιώθεις ότι στη διαδικασία που είσαι για να χάσεις βάρος, σε έχει βοηθάει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ, Φέη. Θα τα ξαναπούμε. Φιλιά. Κοίτα, σε παρακαλώ, κοίτα, πρόσεξε με. Λόγω ότι είμαι παλαιότερος εδώ πέρα, στο δωμάτιο, θέλω να γυρίσω. Χριστίνα, βγες έξω λίγο να σου δείξω κάτι. Τι? Εκεί. Εκεί. Γρήγορα κάτω, γρήγορα κάτω. Έλα, έλα, πά! Α, τον ακούει. Εκεί. Είδες, βαράει παλαμάκι. Κάτσε και παίζει να μπορώ. Τι άλλο να πω, με έχετε σκλαβώσει. Δεν ξέρω πώς θα φύγω εδώ πέρα για να τα μαζέψω και μισές κάμερες, τις αγαπημένες μου κάμερες. Θα τις πάρω μαζί μου σπίτι. Έτσι, αυτά είναι. Μην τυχόν λέω κι εγώ, θα προσλάβω και μερικά άτομα από κάτω. Αυτά είναι. Αριστερά σου το θέλω. Αριστερά σου, αριστερά σου. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Κίνδυνος. Κάνε ζουμάρισμα καλά στο μπλε. Στο μπλε. Έτσι, μπράβο, ωραίο σε βλέπω. Κάνε. Παίρνε κοντινά πλάνα. Σκηνοθέτης. Πάρε μούτρα Ηλιάνα ξινά. Κάνε λίγο δεξιά σου. Δεξιά σου, κάνε την Ηλιάνα. Ζουμάρισε. Πάρε αυτό το ξινό. Σαν να βλέπεις λεμόνι. Και τώρα πάμε σε μένα πάλι. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σήμερα θα κάνουμε μπάνιο! Τέταρτο. Πώς γίνεται να μας βάζετε με αυτές? Μ' αυτές! Τα! Σε μένα θέλω. Όχι, μην κοιτάς αυτό και την παδικούν. Κοίτα εμένα. Μην την αμάδα, φτιάξε και κανένα τώρα. Την φιλία μας και όλα αυτά. Τι να κάνω? Αφού έχεις πάρει από μένα. Δεν σε έχουν, μίλα τις αποχής. Μα την αλήθεια, έτσι και γυρίσεις, θα σου βάλω το κάδρο μπροστά, δεν θα βλέπεις τίποτα. Στο λέω. I sit away. There's an angel. Contemplate my fate. Do they know
the places where we go when we're gray and old. 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. Να σου πω κάτι, με ξενίσασε, τρεβλάκα. Τώρα. Δεν θέλω. Έλα, μωρέ. Δεν θα το ξέρω αυτός. Τη Μιράντα. Θα σταματήσει. Η νικήτρια στο τέλος θα έχει και κάποια δώρα, βέβαια. Και η χαμένη θα πέφτει στην πισίνα. Ωραία. Με τα ρούχα. Δεν έχω όρεξη να τραγουδήσω, καταρχάς. Που αυτό με πληγώνει περισσότερο. Δεν έχω όρεξη να τραγουδήσω. Να τραγουδήσω. Ξέρεις ότι νιώθω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να τραγουδήσω. Αυτό που μου δίνει ζωή, δεν έχω όρεξη να το κάνω. Γιατί διάλεξε το φόρεμα που φοράει. Αποστάστε έλο τους βαθμούς από 1 έως 10. Και βέβαια, στο τέλος, στην κριτική σας, θέλω να μας εξηγείτε γιατί βάζετε και αυτό το βαθμό. Η νικήτρια στο τέλος θα έχει και κάποια δώρα, βέβαια. Και η χαμένη θα πέφτει στην πισίνα. Ωραία. Με τα ρούχα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν να βλέπουμε τις κυρίες. Ευχαριστούμε πολύ. Yes. Από εδώ. Και τα γυαλιά είναι πολύ σωστά στο φόρεμα. Ευχαριστούμε πολύ, Δαλίνα. Τι κάνετε? Δεν μ' αρέσει που μιλάνε τα μοντέλα μου. Απαράδεκτο. Ευχαριστώ. Ναι, γρήγορα, Εμά και έλα να πάρεις τη θέση σου, γιατί έχεις ήδη αργήσει. Χριστίνα, συνεχίζουμε με τη Χριστίνα. Μία στροφή παρακαλώ για να σας δουν οι κριτές. Ευχαριστούμε πολύ. Άλογο είσαι, άλογο. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το φόρεμα είναι κοντό. Ναι. Και όχι χωρίς τακούνι, πάντα. Α, κάνω στροφή. Μπορώ να αποχωρήσω. Τι, περνάνε με τα φουλεγιά τώρα. Μιλάει, συνεχίζει. Μόλις έχασες. Σε ταιριάζει πάρα πολύ. Μία στροφή, παρακαλώ. Α,
Είναι το δεύτερο, είναι η δεύτερη εμφάνιση. Ευχαριστώ πολύ. Κάνει πολύ καλή προσπάθεια. Μένα μ' αρέσει πολύ. Με την προηγούμενη φορά. Καταρχήν είσαι μπροστά σου τη Χριστή. Σε παρακαλώ. Μια στροφή παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο σου. Με τον τρόπο το δικό σου. Μια στροφή παρακαλώ. Δεν το φοράνε όλες όπως εσένα, αγάπη. Ναι, όλα, όλα. Μια στροφή παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Το περπάτημα, το ύφασμα. Επειδή αυτά έκανε και στο χωριό του ο Μίτσος. Γιατί κρίνουμε έτσι αυστηρά. Λοιπόν, παρακαλώ θα φορέσετε τα ρούχα σας όλες της πρώτης εμφάνισης και θα κατεβείτε. Δεν πρέπει να φερεθείτε έτσι σε μια κυρία. Έλατε κοντά, παρακαλώ. Ενώ θες μας ακάτεψε στο ξύλο. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Επιτροπής για σήμερα είναι ο Στυλιανός. Αλίμονο. Θα έχουμε πάντα δύο νικήτριες. Η πρώτη και η δεύτερη νικήτρια. Είναι κάτι κερδίζουμε. Με τις επόμενες εμφανίσεις που θα γίνουν θα κερδίσουν κάποια φορέματα από την Παριζιανίστρια. Κάθε φορά η χαμένη, η οποία δεν θα είναι νικήτρια, θα πέσει στην πισίνα. Και το δεύτερο έχω βάλει 9. Έβαλα 7. Αλλά σου έβαλα 8 για ευνόητους λόγους. Ενώ έχω βάλει 9. Στη δεύτερη φορά έβαλα 8. 4. Είναι 4. Για αυστηρώσεις, ρε φίλε. Έβαλα 9. 9 και 9. 9 και 9. Σε έβαλα 8 στο πρώτο και στο δεύτερο έβαλα 9. Γιατί με σάπησε χτες. Λοιπόν, να δούμε λίγο τις βαθμολογίες, παρακαλώ. Πρώτη είναι η Ιταλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, παρακαλώ να χειροπαθήσω. Δεύτερη είναι η Έλενα. Συγχαρητήρια, Έλενα. Τρίτη είναι η Φέη. Συγχαρητήρια, Φέη. Αν και αντιδραστική, έκανες καλές εμφανίσεις. Λοιπόν, τέταρτη είναι η Λιάννα. Τέταρτη είναι η Λιάννα. Πέμπτη είναι η Χριστίνα. Oh. Τελευταία. Oh. Πισινούλα. Τι από σήμερα, πισίνα. Και αυτή που θα βουτήξει. Εμείς φορέματα. Όχι, πήγε να βγω. Μπορεί να πέσω με στυλ, να πάω από εκεί να πέσω. Άρα με ρίξει. Εγώ σε ρίχνω. Αυτό σου μπαίνει όταν δεν υποστηρίζει τα ρούχα. Πόσο καλά δείχνει το φόρεμα τώρα πάνω στο σώμα της. Παίρνω 10! Θα μας πούνε οι κριτές. Δεν έχω όρεξη να τραγουδήσω καταρχάς. Που αυτό με πληγώνει περισσότερο. Δεν έχω όρεξη να τραγουδήσω. Να τραγουδήσω. Ξέρεις ότι νιώθω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να τραγουδήσω. Αυτό που μου δίνει ζωή δεν έχω όρεξη να το κάνω. Σημάδεψε σωστά.
Δεν έχω όρεξη να τραγουδήσω καταρχάς. Που αυτό με πληγώνει περισσότερο. Δεν έχω όρεξη να τραγουδήσω. Ναι. Να τραγουδήσω. Ξέρεις ότι νιώθω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να τραγουδήσω. Αυτό που μου δίνει ζωή δεν έχω όρεξη να το κάνω. Δηλαδή, με θλίβει τόσο πολύ. Δεν έχω όρεξη να τραγουδήσω. Άκουγε σήμερα τι έλεγα στο Δεναχή, ήσουνα, όταν τα έλεγα το πρωί. Ότι ναι, δε, κι εγώ αυτό. Δεν. Αυτό το πράγμα που μου δίνει ζωή... Έχω χάσει το πάθος μου για το πάθος μου. Ναι. Το πράγμα που μου δίνει ζωή δεν... Δηλαδή, αυτό που με έχει φέρει εδώ, δεν είναι εδώ πια. Ναι. Και το μυαλό μου σκέφτεται τόσα πολλά πράγματα. Κάνει τόσες χιλιάδες στροφές. Εν τω μεταξύ, ξέρεις κάτι... Φύγανε και άτομα που κόλλαγα. Δηλαδή, έφυγε ο Παρασκευόπουλος. Που κολλάγαμε και μουσικά. Mm. Γιατί το τραγούδι αυτό μου θυμίζει τον Παρασκευόπουλο. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι ένα βράδυ καθόμασταν εγώ, ο Παρασκευόπουλος, η Τζο. Και είχαμε πεθάνει στο γέλιο, έλεγε ο Παρασκευόπουλος. Και λέγαμε δυο στιχάκια από το τραγούδι, χωρίς να τα ακούμε. Κλάτσε, έπαιρνε, έσπαγε ένα πιάτο, έσπαγε ένα ποτήρι. Αυτό που περνάγαμε καλά δεν υπάρχει πια. Και εγώ τι σου έχω πει. Δηλαδή, ότι ακόμα αυτό, και ο Μάκης, τώρα που φύγαν που τα παιδιά... Και... Δεν προσπαθούσα να μη σκέφτομαι, δεν σκεφτόμουν και δεν βίωνα τίποτα από όλο αυτό. Ήταν όλα απομονωμένα τα υπόλοιπα. Δηλαδή σου λέω ακόμα και ο Μάκης, τώρα που φύγαν τα παιδιά, έχει αλλάξει, όχι σαν Μάκης. Αλλά ας πούμε, εμένα και το Μάκη μας συνέδεαν τα παιδιά. Πλέον δεν κάνω παρέα με το Μάκη. Δηλαδή δεν έχω τίποτα κοινό, ας πούμε, με τα παιδιά που έχουν έρθει τώρα τα καινούργια. Τίποτα. Καταρχάς είναι μικρά παιδιά. Δεν μπορώ να πάρω τίποτα από τα παιδιά αυτά. Ενώ από τον Παρασκευόπουλο, ας πούμε, μπορούσα να πάρω πράγματα. Από την Τζο μπορούσα να πάρω πράγματα και να τους δώσω επίσης. Κι ας μην είμαι μουσικός. Έλα, παιδιά! Έλα, τι γίνεται! Έλα, έλα, γιατί έχουμε δουλειές, έχουμε να φουσκώσουμε! Ευχάριστες εμπειρίες στο σπίτι του Star Academy συνεχίζονται. Γι' αυτό ευθύνονται τα Medizenes. Έχουμε εγκαταστήσει την κρυοσάουνα, αλλά ποτίζουμε ένα εκπληκτικό κολαγόνο τα παιδιά, τους μαθητές του Star Academy. Παρουσιάζουμε αυτά τα καταπληκτικά προϊόντα, τα οποία κατά αποκλειστικότητα φέρνουν στην Ελλάδα και την Κύπρο, τα Medizenes, το δίκτυο κοσμητικής ιατρικής, που μας υπόσχεται πολλές και διαφορετικές επιδράσεις θετικές στον οργανισμό μας, με τα προϊόντα που έχουμε εδώ μαζί μας, τα οποία είναι στερεά πεπτίδια κολαγόνου. Για την ιστορία να πούμε ότι μετά τα 25 μειώνεται η παραγωγή του κολαγόνου. Και έρχονται
τα προϊόντα των Medizenes να βοηθήσουν τον οργανισμό μας να παράγει νέο κολαγόνο, να συμπληρώσει αυτή την έλλειψή του και να βοηθήσει στην αντιγύρανση, στην ενδυνάμωση των ιστών, των αρθρώσεων, να σβήσει τα σημάδια του χρόνου, τις ρητίδες από το πρόσωπό μας. Ένα κολαγόνο το οποίο δεν είναι όπως όλα τα άλλα. Δεν έχει αυτή την αποθητική γεύση, εκπληκτική γεύση, με συμπλήρωμα superfoods, δηλαδή υπερτροφών, elderberries, υαλουρονικό, πρωτεΐνες, πολυβιταμίνες. Έχει πολύπλευρη δράση και φανταστική γεύση. Είναι προέλευσης γερμανικής από την διάσημη εταιρεία Gelita και όχι κινέζικα, διότι είναι ένας κολοσσός στην παραγωγή κολαγόνου, 120 ολόκληρα χρόνια η Gelita, με 20.000 εργαζόμενους και μια τεράστια εμπειρία αυτών στην παραγωγή πόσιμου κολαγόνου. Κοντά μας είναι η Βασιλική Δημητροπούλου, η καθηγήτρια φυσικής αγωγής των μαθητών του Star Academy, να μας πει την προσωπική της εμπειρία, αλλά και των παιδιών, σχετικά με την γεύση και την επίδραση του κολαγόνου των Medizenes. Βασιλική μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εφή. Πώς σου φάνηκε? Επίσης, είναι ένα φανταστικό προϊόν, το οποίο εγώ το έχω βάλει στην καθημερινότητά μου από τότε που το γνώρισα και έχω δει μεγάλη διαφορά στις αρθρώσεις μου, γιατί καταπονείται πάρα πολύ το σώμα μου λόγω της δουλειάς μου, στην επιδερμίδα μου, και δεν νιώθω πια τόσο κουρασμένη. Η απόδοσή μου στη δουλειά είναι ακόμη καλύτερη. Στο δέρμα είδες διαφορά? Γιατί είσαι πολύ νέα, δεν θα υπήρχαν σημάδια του χρόνου, αλλά βλέπεις την υφή της επιδερμίδας διαφορά? Βλέπω στην υφή της επιδερμίδας μου, είναι σίγουρα πιο λαμπερή, πιο τονωμένη. Mm-hmm. Έχω αγαπημένο προϊόν, δηλαδή. Και γεύση. Αυτό που είναι φράουλα. Αχ, τέλειο. Ναι, και βελτιώνει την υγεία της επιδερμίδας, την όψη και τα παιδιά εδώ, οι μαθητές πεινούν. Και φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν το έχω κρατήσει μόνο για μένα, αλλά το έχω συστήσει στους μαθητές, στους σπουδαστές της Ακαδημίας, οι οποίοι το πίνουν καθημερινά. Και φυσικά θα ήθελα να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό, αν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην δοσολογία? Κανένας. Ή... μπορούμε καθημερινά, το διαλύουμε σε μισό ποτήρι νερό, έχει εκπληκτική γεύση και μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στο break μας, στη δουλειά, οπουδήποτε βρισκόμαστε. Σε μισό ποτήρι νερό το πίνουμε και έχουμε τα αποτελέσματα. Επίσης, ξέχασα να πω ότι και οι αθλητικές επιδόσεις βελτιώνονται, αλλά επειδή βοηθά στην παραγωγή της αυξητικής ορμόνης, έχουμε και καλύτερο ύπνο. Δεν ξέρω, κοιμάσαι ήσυχη τα βράδια? Κοιμάμαι ήσυχη τα βράδια. Έχω δει σίγουρα βελτίωση. Το σημαντικό είναι, για να πω και για τα παιδιά μου, γιατί μιλάω εκ μέρους τους, είναι ότι το πίνουν πριν από την προπόνησή τους, πριν από τη γυμναστική που κάνουμε, και νιώθουν όλοι μεγάλη ευεξία και τόνωση και βγαίνει πολύ πιο εύκολο το πρόγραμμα γυμναστικής. Ναι, αφού βελτιώνει την αθλητική επίδοση, σίγουρα. Οι έφοι το πίνουν και μετά την προπόνησή τους και νιώθουν πολύ ενυδατωμένοι. Και φυσικά ξεκουράζεται το σώμα ακόμη πιο γρήγορα. Να πούμε ακόμη ότι βοηθά στην εξαφάνιση της κυταρίτιδας και στον έλεγχο του σωματικού βάρους. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν πίνουμε αυτά τα κολαγόνα, αυτή την πρωτεΐνη της νιώτης, των Medizenes, υπάρχει μια πολύπλευρη δράση σε όλο τον οργανισμό μας. Νύχια, μαλλιά, σώμα, πρόσωπο. Εκπληκτική αίσθηση, καλή διάθεση, μεγαλύτερες επιδόσεις στον αθλητισμό και καλύτερος ύπνος. Δεν έχουμε κάτι να φοβόμαστε, καμία παρενέργεια. Είναι 100% απορροφήσιμο από τον οργανισμό. Παγκοσμίως είναι το μόνο που έχει 100% απορροφησιμότητα από τον οργανισμό μας και βέβαια είναι πιστοποιημένο, είναι γερμανικής προέλευσης και μοναδικό στο να μας κάνει να νιώθουμε υπέροχα. Ζήστε το κι εσείς. Κολαγόνα από τα Medizenes, αυτή η πρωτεΐνη που μπορεί να είναι το δώρο του Θεού για όλους μας. Πού πας? Αλήθεια λες τώρα? Ναι. Ωρα γουλάρου, πάω βάλω μαγιό. Πάω βάλω μαγιό. Έλα παιδιά. Έλα, έλα, τι γίνεται? Έλα, ξεπερνά, έλα, έλα, γιατί έχουμε δουλειές, έχουμε να φουσκώσουμε. Ευχαριστώ τόσο πολύ. Πάω να βάλω μαγιό, θέλω να τα κάνω. Άμα θα τα πάμε κάτω, παιδιά, και αυτά μου θα σκόσουμε μετά. Okay. Αυτό θέλει λίγο ακόμα όμως. Έλα εδώ όμως. Έλα εδώ. Ορίστε, ορίστε. Ναι, τέλειο, τέλειο. Καταπληκτικό. Α, ρεσί. Shades of
black and white. Then I caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is a changed, it's like I see it in new light. I never thought that I could feel so rosy. If you feel me, let me know and give it to me like you owe me. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is a Thank you.